Να καλησπερίσω τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλησπέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές μας, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολύ πολλά σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε, έστω και τηλεφωνικά. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Να σας πω κάτι το οποίο ξέχασα να πω στη Χριστίνα. Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε στον Ενικό. Είμαστε φίλοι, είμαστε μια παρέα, είμαστε όλοι το ίδιο, οπότε κάνουμε μια πολύ φιλική και μια κουβέντα δύο γνωστών, δύο φίλων. Θαυμάσια. Λοιπόν, ξεκινάω. Δημήτρη, χθες ήσουν στη Στυλίδα, ήσουν στο Ίδρυμα Πετρί και επισκέφθηκες μια πολύ αγαπημένη γυναίκα, τη Βάσο της Σταματίου, η οποία είμαι και από τα αγαπημένα της παιδιά, τώρα θα μπορούσαμε να το πούμε εγγόνη, αλλά με αγαπάει πάρα πολύ. Έχω και το βιβλίο της εδώ, το Βαρούμ. Πες μας δύο λόγια για αυτή την επίσκεψη. Ναι, καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν συγκλονιστικό για μένα. Το θεώρησα μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά, μεγάλη, πώς να το πω, η δυνατότητα που μου δόθηκε να μιλήσω και να τη συναντήσω. Είναι μια γυναίκα πραγματική αγωνίστρια της ζωής, του κόσμου μας. Για ψηλά ιδανικά αγωνίστηκε, βασανίστηκε, όπως και άλλοι συνανθρωποί μας. Όμως αυτή η 19χρονη φοιτήτρια της νομικής τότε, που συνελήφθη από τους Γερμανούς και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Παύλου Μελά στην Αρχή. Να πούμε. Και μετά πέρασε από πολλά στρατόπεδα, ανάμεσά της και από το Auschwitz. Να πούμε ότι είναι η τελευταία επιζήσασα του Auschwitz. Ναι, ναι, ναι. Και από τις λίγες επιζήσασες. Γιατί ξέρουμε πώς ήταν αυτό το κάτεργο εκεί, αυτό το στρατόπεδο των εγκληματιών Ναζί. Αλλά και από τα άλλα που δεν ήταν εύκολη η ζωή που πέρασε και στον Μπούκερ. Όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Που βρέθηκε, ναι. Και βεβαίως πέρασε και πολύ δύσκολα χρόνια μετά. Γιατί όπως η ίδια αναφέρει στο βιβλίο της, όταν γύρισε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1945, δεν έβρισκε καν δουλειά. Γιατί έλεγαν ήρθε η κομμουνίστρια, ενώ είχαν άλλη αντίληψη τότε. Νομίζαν θα γυρίζουν στην Ελλάδα και θα τους περιμένουν σαν ήρωες, όπως πραγματικά ήταν ήρωες αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους την ίδια, τα νιάτα τους, για να απελευθερώσουν την πατρίδα μας από τον κατακτητή, από τους Ναζί φασίστες Γερμανούς τότε, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τους δολοφονημένους κλπ. Ήτανε άλλη μια μαύρη σελίδα στην Ελλάδα. Είχα και ένα λόγο παραπάνω, γιατί ο παππούς μου, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, που ήταν ιερέας μάλιστα και δάσκαλος στο χωριό Βελεσότης Δομοκού, στο νομό Φιώτιδας, εκτελέστηκε το 1944 από τους Γερμανούς. Πιάστηκε στο χωριό μαζί με το γιο του και άλλους, τον κλείσαν στην Γκεστάπο, στη Λαμία, βασανίστηκε μετά στις φυλακές της Άμφισσας και εκεί τον εκτελέσαν στο Χρυσό της Άμφισσας. Το 1944, την ίδια περίοδο που είχε συλληφθεί και η κυρία Βάσο Σταματίου, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να συναντήσω χτες. Και που θα την ξαναεπισκεφθώ οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Μιλάμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα στο τηλέφωνο, γιατί όπως την είδατε κι εσείς από κοντά, δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω και της κατάστασης υγείας της και της προχωρημένης ηλικίας, έχει και την μάσκα οξυγόνου συνέχεια, δεν μπορεί να μιλάει πολύ, δεν μπορεί να δέχεται πολλές επισκέψεις, αλλά ήταν μια επίσκεψη που περίμενε να έρθεις να την επισκεφθείς. Ναι, το περίμενε, γιατί δεν είχα την τύχη, την τιμή να τη γνωρίσω πριν, όταν ήταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε γνωριστεί για παράδειγμα με την Αλέκα την Παπαρίγα, ναι, που ήταν Γενική Γραμματέας του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, και με την οικογένειά της είχαν σχέση. Εγώ όμως δεν είχα την τύχη αυτή να τη γνωρίσω από κοντά, και αυτή η δυνατότητα που μου δόθηκε χθες ήταν πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για μένα, ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Παράλληλα, σας υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Φιώτιδας ο κύριος Σιμεών, ναι, και σας πρόσφερε
ένα κάδρο που απεικονίζει, που σας δείχνει φωτογραφία, ναι, με τις κινητοποιήσεις της ΛΑΡΚΟ. ΛΑΡΚΟ, ναι, με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ήδη το κάδρο αυτό με την αφιέρωσή του κοσμεί τα γραφεία μας στον Περισσό. Σήμερα το πρωί ήδη το έβαλα. Εκεί στο γραφείο μου είναι πολύ ωραίο να το βλέπουν και όσοι έρχονται. Συζητήσαμε για τη ΛΑΡΚΟ. Αυτός είναι ένας μεγάλος αγώνας, ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Πάρα πολλά χρόνια τώρα, με τους κινδύνους που έχει αυτό να βρεθούν στο δρόμο, όμως το παλεύουν με συλλογικότητα, με αλληλεγγύη, είμαστε στο πλευρό τους, εγώ είμαι πάντα στο πλευρό τους, έχω δεσμούς, να το πω έτσι, πάρα πολύ σημαντικούς με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, ήδη από πολύ παλιά, από το 1977, από την πρώτη μεγάλη απεργία που κράτησε πάνω από 100 μέρες και που εστέφθη με επιτυχία τότε. Πήγαινε ως νέος άνθρωπος, ως νεολαίος, ήμουν εκεί συνεχώς και τα επόμενα χρόνια ως στέλεχος του ΚΚΕ με διάφορες ιδιότητες, ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πήγαινα στη ΛΑΡΚΟ, πρόβαλα τα ζητήματα αυτά και ως βουλευτής φυσικά τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο, γιατί η κατάσταση έχει οξυνθεί. Είναι χρυσορυχείο η ΛΑΡΚΟ και για την περιοχή μας, για τον ομό μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Τα συζητήσαμε για τη ΛΑΡΚΟ με τον Κώστα του Μπασδέκη που συνομιλήσαμε πριν μερικές μέρες. Μακάρι να βρεθεί μια λύση για αυτή την πληγή της Ελλάδας, γιατί θεωρώ ότι είναι πληγή της Ελλάδας η ΛΑΡΚΟ. Βέβαια. Γιατί και πραγματικά, και μάλιστα σε μια εποχή που το νικέλιο έχει φτάσει στα ύψη και θα μπορούσε να ήταν κερδοφόρα η ΛΑΡΚΟ, όχι μόνο να ζει τους 1.500 εργαζόμενους που είναι σε όλα τα, και στη Λάριμνα και αλλού, στην Αθήνα, στην Κοζάνη κλπ, που έχει τα μεταλλεία και τα εργοστάσια η ΛΑΡΚΟ, θα μπορούσε να ζήσει την ελληνική οικονομία στην ουσία και να τη στηρίξει. Και φυσικά οι εργαζόμενοι πληρώνουν όλα αυτά τα σπασμένα των πολιτικών, των κυβερνήσεων, όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, μέρες που είναι τώρα γιορτινές μέρες, που η κατάσταση με την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τα μεγάλα χρέη που έχει ο εργαζόμενος λαός, που τα χειροτερεύει και το ίδιο το χαμηλό εισόδημα, η χαμηλή μισθή, οι συντάξεις, η ύπαρξη της ανεργίας, το ότι αναζητά πολλοί κόσμος δουλειά, δεν έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, και φυσικά στους δρόμους του αγώνα θα τα επιβάλλουμε όλα αυτά. Θα επιβάλλουμε για παράδειγμα την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να ανακουφιστεί επιτέλους ο λαός μας, έστω με αυτό το κύμα, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα, γιατί χρειάζονται γενικότερες αλλαγές, κύριε Πέτρη, γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία μας και σε αυτούς που κατέχουν την εξουσία. Άρα οι επιλογές πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν και να γίνουν από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, φυσικά να αποφασιστούν έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις δυνάμεις εκείνες. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ είναι μια τέτοια δύναμη που θα μπορέσουν να ανοίξουν αυτό το δρόμο για να λάβουν ένα οριστικό τέλος όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός. Δημήτρη, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην κυρία Βάσο, Βάσο. Πιστεύεις, εγώ σαν Γιώργος θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι από τους τελευταίους επιζήσασες του Auschwitz, ένας άνθρωπος που ίσως να είναι ο τελευταίος επιζήσαν του Auschwitz στην Ελλάδα, έχει πάρει την αναγνώριση, έχει πάρει την αναγνώριση, τη συμπαράσταση από από το ελληνικό κράτος που του αξίζει? Αναμφίβολα, Γιώργο μου, όχι. Δεν έχει πάρει τέτοια αναγνώριση. Αλλά να σας πω και κάτι και για τους ακροατές που μας ακούνε. Η μεγαλύτερη αναγνώριση για τη Βάσο της Σταματίου είναι ότι θα τη θυμούνται όχι οι σημερινές αλλά και οι επόμενες γενιές. Αυτό το βιβλίο της είναι μια παρακαταθήκη, έχει αφήσει μια μεγάλη διαθήκη για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική νεολαία, για την πατρίδα μας.
για τους αγώνες που έδωσε ενάντια στο φασισμό, ενάντια στο ναζισμό, και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή, η μεγαλύτερη αναγνώριση που έχει. Φυσικά εδώ θέλω να πω ότι και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι φορείς του κινήματος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, η ίδια η πολιτεία, εάν ευαριστηθεί κάποια στιγμή να το κάνει, να τιμήσουμε την Βάζο της Σταματίου, να τιμήσουμε όλους αυτούς τους αγωνιστές έτσι όπως πραγματικά τους αξίζει. Τα τελευταία χρόνια δεν την έχει επισκεφθεί σχεδόν κανένας. Για αυτό δηλαδή, άσε τις τιμές, άσε τα μετάλλια, άσε τα πανηγύρια. Ένας λέτε από την κυβέρνηση. Ναι, ναι, από τους επίσημους. Δεν μιλάμε τώρα για μένα, για τη μαμά μου. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σαν την Βάσο, εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα ήταν τα πρώτα άτομα που θα είχα επισκεφθεί. Τώρα τι να σχολιάσω γι' αυτό. Να σχολιάσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Όσοι έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα και ο σημερινός. Αλλά αυτό είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πιστεύω πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Για σκεφτεί για παράδειγμα ότι στο νομό Φθιώτιδας, όπου φιλοξενείται η Βάσο η Σταματίου και άλλοι υπερήλικες, ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας, αυτή τη στιγμή ποια κόμματα έχουν 4 βουλευτές για παράδειγμα σε ένα νομό που βγάζει 5 βουλευτές. Και γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που παλεύει σταθερά ενάντια στο φασισμό, στους Ναζί, που αναγνωρίζει τους ανθρώπους, που κάνει τα πάντα για να δικαιωθούν και να μείνουν στη μνήμη των ανθρώπων μας, των συνανθρώπων μας, της νεολαίας, όλες αυτές οι τραγικές αλλά και μεγαλειώδεις ταυτόχρονα στιγμές που έζησαν εκείνη την περίοδο για την απελευθέρωση της χώρας, για τα ιδανικά τους, είναι παρατημένοι. Εμείς φτιάχνουμε μνημεία, τιμάμε, ξέρετε, σε όλους τους τόπους εξορίας, σε όλους τους τόπους βασανισμών, και δεν έχουμε κάνει και πολλά ακόμα, θέλουμε να κάνουμε πολλαπλάσια πράγματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι ήταν χάρη το να μιλήσουμε σήμερα. Όχι, η δική μου χαρά ήταν. Δεν είναι χάρη, χαρά είναι. Ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι βαρημένο και ήταν έκτακτο, πολύ έκτακτο αυτό. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσω της Χριστίνας θα κανονίσουμε να συζητήσουμε μια ολόκληρη ώρα και να πούμε τα πάντα. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, να είναι καλύτερη καινούργια χρονιά από την προηγούμενη τουλάχιστον. Από το στόμα σου και στο θέατρο αυτή. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές. Yeah.